Εκτό οποιασδήποτε μέρημνα για επιστροφή των μαθητών στα φροντιστήρια και εκτό οποιασδήποτε ενημέρωση για το πότε τελικά τα φροντιστήρια θα ανοίξουν, βρίσκονται οι φροντιστηριούχοι την ώρα που το μεγαλύτερο μέρο των επαγγελματικών κλάδων έχει ξεκινήσει και πάλι τη λειτουργία του, τηρώντα συγκεκριμένα μέτρα. Οι ιδιοκτήτε φροντιστηρίων ζητούν άμεσα να υπάρξει απάντηση σε μια σειρά ερωτήματα που έχουν θέσει και κυρίω την απάντηση που θα του επιτρέπει άμεσα να επιστρέψουν στα φροντιστήρια οι ίδιοι και οι μαθητέ του. Να φανταστείτε ότι ούτε καν έχουμε μπει στη συζήτηση της υγειονομική Επιτροπής έως τώρα για να μας, ζητηθεί, να μας ζητηθούν τι πρέπει να τηρούμε προκειμένου να ανοίξουμε. Εμείς θα τα τηρούμε επακριβώς. Οτιδήποτε και να ζητηθεί. Είτε θερμομετρήσεις, ήδη υπάρχουν σε όλες τις έψεις, παντού ε, και υγρά για απολύμαση και μάσκες και γάντια, οτιδήποτε χρειαστεί. Εμείς θα το πράξουμε. Όμως δεν έχουμε καμία, μα καμία ενημέρωση αν θα ανοίξουμε ποιε συνθήκε πρέπει να έχουν, ποιε προποθέσει πρέπει να τηρούνται, τα φανταζόμαστε και τα φτιάχνουμε μόνοι μα. Είστε δηλαδή εξορισμού εκτό. Είμαστε εξορισμού εκτό, είμαστε εξορισμού εξορία. Ότι για του μαθητέ δεν τίθεται μόνο γνωστικό θέμα, αλλά και ψυχολογικό από την επιμακρών απουσία από συνήθειέ του σε φάση κανονικότητα, τον ο πρόεδρο του Συλλόγου Φροντιστών Ηρακλείου, ο οποίο διευκρίνησε ότι αν άμεσα δεν δοθούν απαντήσει, από κοινού με τα φροντιστήρια ξέρων γλωσσών θα επιχειρήσουν να κλιμακώσουν τον αγώνα του. Εμεί στηρίξαμε τηρήσαμε όλου του κανόνε υγιεινής όλο αυτό το καιρό. Ε, οτιδήποτε επιβλήθηκε από το Υπουργείο το τηρήσαμε κατά γράμμα. Να φανταστείτε ότι στο νομό Ηρακλείου δεν υπήρξε ούτε ένα κρούσμα σε φροντιστριακή μονάδα. Πράγμα που σημαίνει ότι η λογική ότι είμαστε χώροι υπερμετάδοση του ιού δεν στέκει. Σε συνεννόηση με τον Σύλλογο Φροντιστών των, ξενό, των ξενόγλωσσων, υπάρχει μια σημαντική πιθανότητα, αν τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά, στι 23 του μήνα να ανοίξουμε κανονικά, διαζώσει τα μαθήματά μα, και αν επιλέξει το, το κράτο να μα συλλάβει, α έρθει να μα συλλάβει. Ότι υπό τι παρούσε συνθήκε, οι οικογένειε καλούνται να καταφύγουν σε ιδιαίτερα μαθήματα, από τα οποία το κράτο χάνει σημαντικό μέρο εσόδων, ανέφερε ο κ. Καζαντζάκη, ο οποίο τόνισε ότι με τη μαύρη αγορά ιδιαίτερων μαθημάτων, δεν θεμελιώνεται μόνο αθέμητο ανταγωνισμό, αλλά και κίνδυνο για τη διασπορά του ιού. Οι γονεί και τα παιδιά, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη θέση. Δεν θέλουν καν να δινοηθούν ότι θα υπάρξει εξαποστάσεω εκπαίδευση. Θέλουν οπωσδήποτε τα παιδιά του να έρθουν στα φροντιστήρια. Το, το θέτουν σαν άμεση προπόθεση. Διαφορετικά, όπω ξέρετε, θα οδηγήσουν τα παιδιά στη μαύρη παραοικονομία των ιδιαίτερων μαθημάτων. Μαθήματα από τα οποία προφανώ χάνει τεράστια έσοδα το κράτο και απ' την άλλη δεν τηρείται κανένα κανόνα υγιεινή.